Πάμε, Δέσποινα, κάρτα νέων. Όχι, έχω όχι. να σα πω για το περιστατικό με την 26χρονη. Α, την κοπέλα Α, που τραυματίστηκε. Είναι κρίμα και τραυματία από το τρομοκρατικό χτύπημα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με του γονεί οι οποίοι όπω καταλαβαίνετε είναι σοκαρισμένοι από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι καθοδόν οι άνθρωποι από τη Χαλκιδική να πάνε Θεσσαλονίκη και εκεί θα περιμένουν το παιδί του, το οποίο θα φτάσει κατά πάσα πιθανότητα γύρω στι 5 το απόγευμα και το πιο πιθανό είναι ότι θα πάει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μα περιέγραψαν την απίστευτη περιπέτεια. Μα εξουσιούσε ο πατέρα ότι έμαθε για το περιστατικό την επόμενη μέρα, τον πήραν από έναν άγ γνώστο αριθμό και ξαφνικά άκουσε το παιδί του δίπλα να σφαδάζει από τους πόνους. Η 26χρονη έχει θράσμα στο πόδι, είδε διαμελισμένα σώματα γύρω της, σώθηκε βασικά από θαύμα στο σημείο που έτυχε να βρεθεί, είχε πάει το κορίτσι για διακοπές mm -hmm. ε, λίγες ημέρες στην Κωνσταντινούπολη και ένα ακόμα σοκαριστικό είναι ότι θα έπρεπε να πληρώσει τα νοσήλια τη αν έμενε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό, ε? Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο παρενέβη ο Υπουργό Υγεία ο κύριο Πλεύρη και έτσι θα φτάσει σε λίγε ώρε εδώ σε νοσοκομείο τη Κωνσταντινούπολη. Άντε με το καλό. Γεια σου, ναι. Δέσπο, να σε καλά, ε... δέστη, ευχαριστούμε δέστη, πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.